τη σημερινή συνέντευξη τύπου, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την απόφασή μας να διεκδικήσουμε την Δημοτική Αρχή σε επερχόμενες δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Είναι μια απόφαση που πήρε μια ομάδα ανθρώπων μετά από πολλή σκέψη και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους συνδυνότητες μας. Φιλοδοξία μας είναι η διαχείριση των θεμάτων του Δήμου μας με υπευθυνότητα, εργατικότητα, διαφάνεια και προπάντων με ταπεινότητα και σεβασμό στους δημότες. Οι βασικές αρχές και οι προγραμματικές μας θέσεις, οι οποίες αυτό το διάστημα διαμορφώνονται, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τόπου και τις προσδοκίες των συνδημοτών μας. Στόχος μας το επόμενο διάστημα είναι να ξεκινήσουμε ένα ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με την κοινωνία και τους φορείς του Δήμου μας από άκρη σε άκρη. Ζητάμε από εσάς, τους συνδημότες μας, τη στήριξή σας καθώς και την ενεργή συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας για ένα καλύτερο αύριο. Ζητάμε από εσάς τη νέα γενιά να γίνεται μπροστά και με τη φρεσκάδα και τις καινοτόμες ιδέες και δράσεις σας να βοηθήσετε να πάμε το Δήμο μας ψηλότερα. Οι εκλογές αυτές θα έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Θα υπάρξει αλλαγή γενιάς στο τυπώνι του Δήμου. Ή αλλιώς επιβάλλεται να υπάρξει αλλαγή γενιάς, μιας και ακούγονται διάφορα ονόματα που ίσως προσπαθούν ξανά να ζητήσουν εμπιστοσύνη σας. Σεβόμαστε και τιμούμε όλους αυτούς που υπηρέτησαν το Δημότιο από τη θέση του Δημάρχου, αλλά και από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι που ξέφεραν σε αυτόν τον τόπο. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Είναι όμως ώρα η σκητάλη να αλλάξει χέρια και να περάσει στην επόμενη γενιά, η οποία θα χαράξει τις νέες στρατηγικές και θα ανοίξει νέους δρόμους για το μέλλον αυτού του τόπου. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι εκλογές αυτές θα έχουν καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Τα πολιτικά κόμματα και οι ιδεολογίες πρέπει να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, σε λίγες μέρες θα κληθούμε να αποφασίσουμε ποια κυβέρνηση θέλουμε. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μια διαδικασία ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους δημότες του. Μια διαδικασία ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στις επόμενες γενιές. Το τιμόνι του Δήμου πρέπει να περάσει σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και ξέρουν να ακούν τους δημότες. Που μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες μέσα από τις οποίες θα προκύψουν ευρύτερες συνεργασίες. Κλίμα σύνδεσης και συνένεσης. Συνεργασίες με την εκάστοτε κυβέρνηση, την περιφέρεια, τους δήμους, την εκκλησία και γενικότερα όλους τους φορείς του τόπου αυτού. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να βγει μπροστά, να ξεκινήσει συζητήσεις με τα διοικητικά συμβούλια φορέων και συλλόγων, με τα εκλεγμένα μέλη των τοπικών συμβουλίων, να ακούσει, να καταγράψει τα προβλήματα που τους απασχολούν και να συνδιαμορφώσει μαζί τους το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα πορευτεί την επόμενη πενταετία. Βασικό ζητούμενο είναι η καταγραφή αλλά και η ιεράρχηση των προβλημάτων κάθε δημοτικού διαμερίσματος, ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός στη διευθέτησή τους. Οδηγός μας θα είναι η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει το προηγούμενο διάστημα μέσα από την ενασχόλησή μας με τα κοινά και η διάθεση προσφοράς του τόπου. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό μας θα είναι το πνεύμα της ομαδικότητας. Πιστεύουμε στην ομάδα. Δήμαρχος χωρίς ικανούς συνεργάτες δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Το ψηφοδέλτιό μας θα είναι υπερκομματικό, πολυσυλλεκτικό, απαρτιζόμενο από ικανά και έντιμα πρόσωπα από όλους τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους και φυσικά όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι πέρα των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, υπάρχει μια δυναμική ομάδα η οποία εμπνευσμένη από το όραμα και τη διάθεσή μας για προσφορά στον τόπο, δηλώνει παρούσα προκειμένου να συνδράμει με όλες τις δυνάμεις της, εθελοντικά την επόμενη μέρα σε όλες τις προκλήσεις και τους στόχους που θα θέσουμε ως Δημοτική Αρχή. Άνθρωποι καταξιωμένοι που θα δώσουν στη Δημοτική μας Αρχή την ανάλογη όθηση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η συμμετοχή μου τα τελευταία χρόνια σε θέσεις ευθύνης, ως αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος διαπλωμένος σε πολλά διοικητικά συμβούλια σε επίπεδο Κρήτης, μου δίνει το δικαίωμα να πιστεύω ότι ως επικεφαλής της ομάδας που διαμορφώνεται δυναμικά, μπορώ να προσθέσω κάποια λιθαράκια στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας. Ενώ στο προεκλογημένο, που σε πείσμα κάποιων καλοθετητών, αναπτύσσεται συνεχώς προσελκύοντας κάθε χρόνο επενδύσεις μερικών εκατομμυρίων. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε την προσπάθειά μας με τη συμμετοχή σας στη συνδιαμόρφωση του προγράμματός μας, ώστε να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις, να διασφαλίσουμε τις συνθήκες για ένα Δήμο κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο, πρωτοπόρο, με αναπτυξιακό προσανατολισμό που θα έχει πάντα στο επίκεντρο τους δημότες και τις ανάγκες τους. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Όλοι μαζί οφείλουμε να φτιάξουμε το Δήμο που αγαπάμε, το Δήμο που ονειρευόμαστε, το Δήμο που μας αξίζει. Εμείς δεσμευόμαστε να δουλέψουμε σκληρά, με συνέπεια, με
αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα για να φέρουμε τον τόπο μας εκεί που πραγματικά το αξίζει, στην κορυφή. Συστήσω τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, είναι μερικοί από αυτούς οι οποίοι θα αναπτύσσουν την ομάδα μας, η οποία στο επόμενο διάστημα θα συνδιαμορφώσει το πρόγραμμα. Αριστερά, όταν θα ξεκινήσουμε από τις γυναίκες, είναι η Μάρθια Τζίβα, από τον ιδιωτικό τομέα. Δεξιά μου ο Γιάννης Ομαρίνος, πολιτικός μηχανικός. Ο Βασίλης Ορφανάκης, διοικητικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και ο Γιώργος Πολυκανάκης, διευθυντής ξενοδοχείου και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον καθένα από αυτούς για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τη Μάρθια Τζίβα.